γιατροί από το νοσοκομείο Shriners της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται σήμερα εδώ για να εξετάσουν διάφορα παιδιά που τους έχουν ανάγκη. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι και η 14χρονη Δήμητρα. Η Δήμητρα, όταν ήταν ενός έτους, βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα και την αδερφή της, όταν ενεπλάκησαν σε τροχαίο. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας της, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να διαγνώσουν τον τραυματισμό. 4 χρόνια αργότερα, και ενώ ήταν πλέον 5 ετών, οι γονείς της παρατήρησαν ότι περπατούσε με διαφορετικό τρόπο. Νομίζοντας ότι έχει πλατυποδία, επισκέφθηκαν διάφορους γιατρούς, που όμως τους ανακοίνωσαν ότι αν δεν εχειριζόταν, θα καθυλωνόταν σε αναπηρικό καροτσάκι. Το 2010 πήγα για 3 μήνες, έκανα μια εγχείρηση η οποία διάρκησε 6 ώρες και την δεύτερη φορά το 2013 έκανα μια εγχείρηση η οποία διάρκησε 9 ώρες και τώρα προσπαθώ να θεραπευτεί σιγά σιγά όλο το... Γιατί χρειάστηκε να πάεις 2 διαφορετικές φορές στην Αμερική για την εγχείρηση? Διότι λόγω της ανάπτυξης μου ψήλωνε και το γόνατο δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με το όλο το κορμί και χρειάστηκε να πάω να κάνω και τη δεύτερη επέμβαση που ήξεραν οι γιατροί πόσο ύψος θα πάω, για να μου το μακρύνουν και να μην ταλαιπωρούμε εγώ. Πώς διαχειριστήκατε αυτό το γεγονός? Ποιοι πήγαν στην Αμερική, ποιοι έμειναν πίσω στην Κύπρο, επειδή μου έχεις πει ότι έχεις αδέρφια? Στην οικογένεια μου είμαστε 6 άτομα. Εγώ πήγαμε με τη μάμα μου και τον παπά μου και η αδερφή μου μεγάλη με τον αδερφό μου. Έμειναν πίσω Κύπρο μαζί με τον αδερφό μου τον μικρό. Ήταν δύσκολο, διότι χωριστήκαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλη χώρα εμείς, άλλη χώρα οι υπόλοιποι. Πώς νιώθεις κάθε φορά, κάθε χρόνο που πρέπει να πραγματοποιήσεις αυτήν την εξέταση από τους γιατρούς? Άγχος για το τι θα μου πουν οι γιατροί. Αν πηγαίνει καλά η θεραπεία και τα σχετικά. Χαρά που θα δω το γιατρό μου που με θεράπευσε. Η ομάδα των Αμερικανών Ορθοπαιδικών επισκέπτεται την Κύπρο 1 φορά το χρόνο στα πλαίσια της συνεργασίας που ανέπτυξε το 1995 το Ίδρυμα Γεωργίου και Θέλμας Παρασκευαΐδη με το νοσοκομείο Shriners. Βλέποντας ότι κάθε χρόνο που έρχονται οι γιατροί εξετάζουν γύρω στα 400 παιδιά και κάθε χρόνο στέλνουμε στα νοσοκομεία στην Αμερική 25 με 30 παιδιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, οι αριθμοί για τα μεγέθη της Κύπρου είναι πολύ σημαντικοί και σημαντική είναι η δουλειά που γίνεται. Δηλαδή έχουμε παιδιά τα οποία πραγματικά ήταν τρομερή βελτίωση. Έχουμε παιδιά τα οποία τώρα είναι ενήλικες, οι οποίοι έρχονται και μας λένε ότι αν δεν υπήρχαν οι γιατροί αυτοί να κάνουν τις χειρήσεις και τις θεραπείες, σήμερα θα ήμασταν σε έναν καροτσάκι. Ενώ πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν μια κανονική ζωή και έρχονται μάλιστα τώρα και μας βοηθούν σαν εθελοντές. Και αυτό σίγουρα μας χαροποιεί πολύ. Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα όπως το δικό σου? Να μην φοβόνται. Πάνε σε πάρα πολύ καλά χέρια. Να έχουν δύναμη και όλα γίνονται. Όλα θεραπεύονται.